σήμερα ότι είναι σοβαρός ο λόγος. Δεν υπάρχουν λόγια, σοβαρά, τίποτα. Λίγο μπροστά σε όλο αυτό που είδα. Το είχε προγραμματίσει αυτό. Μαρία, μπράβο! Μπορώ, νομίζω ότι είναι star. Κάνει vlog ο Νίκος και είναι vlog. Είναι vlog. Σήμερα. Θα το παίζει vlog. Ουφ! Μεσημεριανό λακατάμιας. Μανιάτικο μεσημεριανό, συγγνώμη. Εξαιρετικό κοτόπουλο ψητό με γλυκοπατάτες, μουρλιά και παρέα. Τι έχουμε να κάνουμε σήμερα? Έλα, πες. Λοιπόν, σήμερα, όσο καλό και αν είναι το φαγητό μου, δεν είναι το highlight της ημέρας. Το highlight είναι η παρουσία μας στο Εθνικό Θέατρο στην Κύπρο για το Famagusta, που είναι η καινούργια σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλη Νικολάου. Για την πρώτη προβολή, έτσι, και της Βάνας Δημητρίου σενάριο. Mm-hmm. Να τα λέμε τα credits, μην τα ξεχνάς, γιατί θα... Είμαστε καλεσμένοι λοιπόν στην πρώτη προβολή της Famagusta σήμερα στην Κύπρο και είμαστε πολύ happy. Και πραγματικά αυτό φαίνεται να είναι μια πολύ καλή δουλειά, με πολιτικό περιεχόμενο, αλλά μικροπλασία, για την εισβολή στην Κύπρο το 1974, το οποίο κλείνει κιόλας 50 χρόνια, σαν γεγονός. Anyway, θα τα μάθουμε όλα σήμερα. Φαντάζομαι ότι το vlog θα ανέβει αφότου γίνει η προβολή δημόσια της Famagusta. Εντάξει, μπορεί να υποσχεθεί σε ένα μικρό live κομματάκι. Ισχύει. Οπότε, τα λέμε εκεί. Έτοιμοι! Με vlog! Γεια σας! Φύγαμε! Κάναμε μια μικρού μήκους. Α, εσύ είσαι! Ναι! Επειδή και αυτός μικρού μήκους είναι. Από εδώ πάμε! Για την αλήθεια μου λέω. Γεια σας! Πώς είσαι? Καλή χρονιά να έχουμε! Καλή χρονιά! Κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Κάνω vlog, κατάλαβε. Κύριε Γιώργο, αφήστε κύριε Γιώργο να το κάνω εγώ. Τεχνικό πρόβλημα. Η ομάδα ολοκληρώθηκε. Για να σε εκθέσω. Σένα. Δεν μπορώ, νομίζω ότι είναι στάρ. Κάνει vlog ο Νίκος και... Τι σημαίνει vlog? Τι λίγο είναι αστροδρομένο. Πρέπει να είμαι μάτσι. Ο Λεκτάρης έχει δουλειά, κάνει duty τώρα. Τον έχασες? Δεν θα γλίτωνα από σένα. Κάνα καν πρέπει να πέσεις εδώ, να πέσεις. Καλά. Βρε μα***. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε στο θέατρο, χαμός, και πάμε να καθίσουμε στις θέσεις μας. Άντρε, πόσα χαίρνω. Γιώργο, δείτε μήπως λέει το όνομά σας κάπου, γιατί λέει ονόματα. Δεν θα κάτσω που να είναι. Κάτσε περίπου. Είμαστε στιγμός τρόπο να μπορείς. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά μας που έχουμε μαζευτεί όλοι σήμερα εδώ. Πουλή, μιλάς πρώτος. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω γιατί αισθάνομαι ότι δεν μας ανήκει η στιγμή, ανήκει στη σειρά, αυτή ήταν η προσπάθειά μας. Ευχαριστώ όλους όσους βρίσκεστε εδώ σήμερα. Την οικογένειά μου πριν εδώ από Αγία Γράπα, τον Πουλή μου. Όντως είναι αφημένος. Πρώτη φορά μας συμβαίνει. Γιατί άραγε. Σήμερα είμαστε στην περήφανη θέση να παρουσιάζουμε το πρώτο επεισόδιο Famagusta. Ειδικά σε αυτή τη φάση, σημαίνει ότι είναι σοβαρός ο λόγος. Δεν υπάρχουν
λόγια, σοβαρά. Τίποτα. Αλήθεια. Τι κάνετε, ένα vlog, Γεια σας. Αντρέα. Έλα. Πες ένα καλησπέρα. Καλησπέρα σου. Είμαστε εδώ, εμείς απλά δεν χανόμαστε. Ας πούμε δύο λόγια για την βρεμιά του Φαμαγκούστα που παρακολούθησαμε σήμερα και ας ξεκινήσει, είπαμε, ο Σπύρος, ο οποίος τυχαίνει να παίζει το Φαμαγκούστα, έτσι. Λοιπόν, ενθουσιασμένος πρώτο, ανατρίχιασα για το όλο story, νομίζω θα αγγίξει πολλά άτομα. Σίγουρα έχουν πρώτο λόγο Κύπροι γιατί το βιώνουν. Τώρα, το πώς το βίωσα εγώ... Μπρο, σύλλικο έτσι, είσαι εδώ, βλέπεις έτσι, βλέπεις το ρόλο του. Και λέει το σενάριο, κόβεται εδώ πέρα και συνεχίζω. Τώρα, ως προς το δικό... Τα γυρίσματα ήταν φοβερά, προφανώς με βοήθησε και η Μαρία Ιδράκου ψυχολογικά. Μαρία Ιδράκου! Προφανώς είναι ώρα να βλέπεις τον εαυτό σου μετά από κάποιες σκηνές που έχεις γυρίσει χωρίς να ξέρεις πώς είναι. Οπότε θα πω, ναι, θα κρατήσω ενθουσιασμένος που ξεκίνησα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ, πολύ δυνατή σειρά. Την είσαι όλη. Το έχει, όχι. Πάρα πολύ ωραία. Μίλτο, εσύ τι είδες σήμερα. Μίλτο, πες μας εσύ, μπρο μας. Ο Μίλτος μας. Δεν το ήξερα καν. Πέρα από την πλάκα, έκλαψα, παιδιά. Αλήθεια, έκλαψα. Όλοι φάσαμε, όλοι. Σε κάποια φάση μου την έσπασε και λίγο, ρε φίλε. Δεν το περίμενα, θα μ' αγγίξα, αλλά όντως έκλαιγα. Όταν πέθανε ο Αντρέας, δεν ξέρω, νιώθω περίεργα. Όταν το είπαν ότι θα μου φάνει αυτό. Ναι, μου φάνηκε πολύ δυνατό. Όταν πέθανε, είπα. Με άγγιξε, πολύ δυνατό και έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα. Αυτό. Είχαμε! Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ήταν ένα ανατριχιαστικό επεισόδιο. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό από όλες τις απόψεις. Απίστευτη εικόνα, απίστευτα πλάνα, απίστευτες ερμηνείες. Αλλά τώρα το να πω τι με συγκίνησε, θεωρώ ότι είναι πολύ λίγο μπροστά σε όλο αυτό που είδα. Οπότε... Το είχε προγραμματίσει αυτό. Μετά είδες, εγώ δεν το είπα πολύ σοβαρά, έφυγε να μπει και πιο σοβαρά στο ρόλο, έτσι. Πάμε στη Μαρία Δράκου. Ναι, λοιπόν, εγώ έπαθα σοκ με το μοντάζ αρχικά. Είδα εικόνες όταν είχαμε πάει με το Σπύρο στο γύρισμα, από τις κάμερες, από το monitor, δεν είχαν καμία σχέση με το πώς προβλήθηκε σήμερα. Όλα, το πώς φαινόταν, ας πούμε, η ηθοποιή, πόσο επεξεργασμένο ήταν, αλλά με την καλή την έννοια, όχι να το παραμορφώσει, να το δείξει πολύ πιο πιστευτό. Επίσης, το σύγχρονο και το παλιό δεν είπατε, δηλαδή το πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα. Δεν πήγα σε λεπτομέρειες, γιατί υποτίθεται δεν έχει προβληθεί, αλλά με το πανέμι αυτό θα έχει προβληθεί. Ναι, ρε, οπότε μπορούμε να λάβουμε πίστευτο. Είναι απίστευτο πόσο έμοιαζε, ας πούμε, η Κοραλία, στα χαρακτηριστικά να μην ήταν η ίδια, αλλά βρήκαν άτομα που ναι, η φυσιογνωμία ήταν. Πιστευτό, ο τρόπος που έπαιζαν το ίδιο στο ίδιο το δραματικό. Όχι μια πάρα πολύ υπερβολική και άλλη πιο λίγο. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Πολύ ωραίο σχολείο. Αλλά τώρα που μπήκαμε σε λεπτομέρειες, αν πω δύο πράγματα που έπαθα σοκ, ήταν η γιαγιά η οποία διηγούταν την ιστορία. Αυτή ήταν όλη η σειρά. Χωρίς να ήταν αυτή ήταν. Δεν είναι αυτή που τα έστει, ήταν η δίπλα της η κυρία. Ήρθε και η κανονική γιαγιά και εγώ σήμερα το μάθω. Αυτή που ήταν δίπλα της που δίνασε, ήταν αυτή. Ήταν η πραγματική ιστορία από την δίπλα της γιαγιά, αλλά το περιέγραψε με τρόπο σαν να το είχε βιώσει, ας πούμε, αυτή. Με σοκάρε την κυρία, με σοκάρε. Μήπως να έρθετε για ποτάκι, να κατζωνιάρετε. Ήταν, γύρισε και είπε ότι εγώ λέγω 27 χρονών, μην γελάσανε. Ένα μαλακισμένο από πίσω που έκλαιγε ότι. Ο Μίλιο ήταν. Εγώ δεν ξέρω να τα ξέρω. Σε κράζω στο ίδιο στο blog. Αντρέα, λοιπόν, δεν θα πω. Τα είπατε όλα με λίγα λόγια, επειδή μου μπήκατε μέσα. Εγώ θα πω λίγο απ' έξω ότι ήταν πανέξυπνη ιδέα αυτή η σειρά για την Κύπρο. Δηλαδή είναι η μόνη σειρά στην Κύπρο πιστεύω που θα μείνει. Θα μείνει. Μέχρι να λυθεί. Δηλαδή έχει ιστορία. Αυτό. Ωραία. Έχει βάθος. Αλλά σαν κίνηση ήταν πανέξυπνη και όταν το έμαθα, λέω επιτέλους το κάνανε, ας πούμε. Ναι, γιατί αυτό, αν δεν μπορούσαν να το κάνουν σωστά, θα ξεφτυλιζόντουσαν. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ακουμπάει το κάθε Κύπριο. Βάσει αυτό που λες τώρα, το παράδοξο είναι ότι
Εγώ δεν είμαι Κύπριος, αλλά με άγγιξε τόσο πολύ. Σκέψου αυτός που είναι Κύπριος, πόσο ναι, πάρα. Ναι. Φαινόμενο είναι ο πόρος σαν γεγονός. Ναι, 50 χρόνια δεν είναι τίποτα έτσι. Είναι στην ίδια, στην ίδια γενιά με εμάς. Ναι. Και νομίζω βγήκε σε πολύ κύριο σημείο γιατί άρχισε λίγο να ξεδοριάζει. Ναι. Αυτό θα το φουντώσει ξανά, θα, και, το, ναι. θα το φέρει ξανά στο τραπέζι. Νίκο. Ναι. Εντάξει παιδιά, είναι πολύ σπουδαίο γιατί είναι βασισμένο σε κάτι που πραγματικά έγινε. Έχουν πονέσει άνθρωποι, άνθρωποι που μιλάνε την ίδια γλώσσα με εμάς, άνθρωποι που είναι κοντά μας με έναν τρόπο που δεν το περιμέναμε. Ας πούμε, εγώ συγκινήθηκα σε ένα βάθος που δεν το περίμενα. Φανταστείτε οι άνθρωποι που έχουν ακούσει τους παππούδες τους να τους λένε τις ιστορίες για το ίδιο πράγμα. Και το τι έχει γίνει από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτούς τους καλλιτέχνες που είναι Κύπριοι, που το έχουν ζήσει οι άνθρωποι τους οι ίδιοι, δεν μπορεί να το φέρει κανείς καλύτερα αυτό. Κάνει να γίνουν και άλλες τέτοιες δουλειές. Μπράβο. Ωραία. Μπράβο.